γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμη βραδιά εδώ στην παρέα μας επί του πιεστηρίου. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, είμαστε στη μέση της πρώτης μάλλον προεκλογικής εβδομάδας, μετρώντας ανάποδα, και είμαστε εδώ με τον Μάκη Κουρί και με πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά που θα τη δείτε αμέσως τώρα, για να κουβεντιάσουμε για την επικαιρότητα που είναι, τι άλλο, δεν υπάρχει επικαιρότητα, όλοι είναι η προεκλογική επικαιρότητα. Δημοσκοπήσεις, ομιλίες, τοποθετήσεις και φωτογραφίσεις σαν αυτές που έγιναν σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αν μπορούμε να δούμε. Έφευγε ο Αλέξης Τσίπρας, έφτανε ο Βαγγέλης Μημαράκης, ο οποίος κάνει περιοδεία στην Κρήτη σήμερα και αύριο, ενώ ο κύριος Τσίπρας ήταν χθες εκεί. Συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο και μάλιστα σε πολύ έτσι κλίμα χαλαρό, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες. Είχαν την ευκαιρία να τα πούνε, να πούνε πόσες ρακές ήπιανε, τι. Αυτή τη φράση που είπαν χθες στον αυτοφοράκι, μιλήσανε για αυτό. Για τους αυτοφοράκιδες δεν ξέρω αν είπανε, αλλά είπαν ότι πόσες ρακές ήπιασε ο ένας τον άλλον. Γενικώς υπήρχε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, που αποτυπώθηκε και στις φωτογραφίες και μακάρι, όχι εννοώ στη χαλαρότητά της, αλλά στην ιπιότητά της να αποτυπωθεί και στην προεκλογική περίοδο. Στην πρώτη φωτογραφία συζητήσατε και η απάντηση ήταν τώρα πολλά ζητάτε, πολλά ρωτάτε. Και επίσης είπε ο ένας τον άλλον ότι υπάρχει, λέει. Η προεκλογική εκστρατεία, εσύ Μάικ, ξέρεις που οι καλεσμένοι μας το ξέρουν, πάντα η προεκλογική εκστρατεία παχαίνει. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στην κυρία Θεανό Φωτίου που είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώην υπουργό και υποψήφια βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Ναι. Ο κύριος Γιάννης Ταραγάκης. Καλησπέρα σε όλους. Πρόεδρος της Βουλής. Καλό μήνα και καλές εκλογές. Υποψήφιος που αλλού στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σταθερά, έτσι. Χρόνια, μόνοι μα. Και Ολυμπιακάρα, έτσι. Τώρα συζητάγαμε πριν μπει μέσα στο. Δεν μπορεί να είναι για μια για τον Ολυμπιακό. Μιλάγαμε για τις μεταγραφές. Είμαστε πλειοψηφία εκτζίδε όμω. Αλλά είμαστε. Οι δυο σα εκτζίδε. Αλλά... Εγώ και η κυρία Θεανό, που γιο τη είναι άλλη. Όπα, λόγω γιου. Λόγω γιου. Όπω είπε λοιπόν ο τρίτο καλεσμένο μα, ο Δημήτρη Στρατούλη, ο οποίο είναι αεκάρα και εμά Μάκη. Υποψήφιο βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια τη Αθήνα, πρώην υπουργό με την Λαϊκή Ενότητα. Είναι ο πιο παλιό. Ο πιο παλιό. Επιπούλη. Δεν θυμάμαι. 52. Δεν είχα γεννηθεί. Λοιπόν, τι λέει η επικαιρότητα πριν πάμε μέσα στους καλεσμένους μας. Καταρχήν λέει αυτό που λέει σήμερα σε αυτήν την περίοδο, δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων. Δημοσκοπήσεις και ξέρω ψωμί. Εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω κάθε βράδυ. Δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, διότι αποδείχθηκε τις δύο τελευταίες. Εγώ όχι, εγώ λέω τη λέξη δεν πιστεύω με ποια έννοια. Δεν λέω ότι έχουν κακή πρόθεση αυτοί που τις κάνουν. Λέω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι. Πολλές φορές έχουν πέσει με το αποτέλεσμα, τις έχει διαψεύσει και μάλιστα ακόμα και το 2009. Ναι. Που είχαν συμφωνήσει όλες οι εταιρείες, διότι φοβόντουσαν αν έβρισκε ο ένας αύριο. Και συμφωνήσαν να δώσουν 5 με 6. Και τελικά ήταν 10. Αυτό λέω. Και το δεν πιστεύω, δεν το λέω. Από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε το λέγαμε. Και στο δημοψήφισμα πάλι, το ίδιο γίνεται. Α, μην το πες στο δημοψήφισμα, Μάκη. Δεν είχαν προηγούμενο. Άλλο δεν είχαν προηγούμενο. Δεν υπήρχε σύγκριση. Αλλά όμως και εκεί δεν το βρήκαμε. Εγώ αμφιβάλλω αν έγινε και δημοσκόπηση. Αυτό είναι μια εταιρεία έκανε και την πήραν όλες οι άλλες. Πρόεδρε, κάμαν όλες. Και τελικά συμφωνήσανε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εντάξει, εγώ δεν καταλογίζω πρώτα. Δεν είχε όμως κάτι προηγούμενο σε δημοψήφισμα είχε γίνει ώστε να μπορέσουν να δουν πώς απαντούσε ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι αναντιστοιχίες είναι δείγμα χειραφέτησης του ελληνικού λαού. Να τις δούμε λιγάκι πρώτα και να μιλήσουμε για αυτές. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε ακριβώς γιατί ο ελληνικός λαός τον τελευταία χρόνια και στρέφει την πλάτη του σε τρομοκρατίες που γίνονται από τις τηλεοράσεις, αλλά και τελικά νομίζω ότι και συνειδητά και εκείνος δίνει λανθασμένες γνώμες. Εγώ αυτό λέω. Δεν λέω ότι οι εταιρείες... Πολύ συνειδητά. Εγώ πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά χειραφέτηση. Δείχνει μια χειραφέτηση του ελληνικού λαού. Με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν Όταν είπα. Συμφωνούμε με τις εγώ δεν είπα τίποτα. Εμάς πρώτους μας φέρνει η δημοσκοπήση. Όλες τις δημοσκοπήσεις. Μισό λεπτό. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Για να μην μιλάμε γενικώς και αορίστως. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι μια πλευρά αυτή που είπε
Θεανό και ο Πρόεδρος και ο κύριος Στραγάκης. Η άλλη πλευρά είναι ότι ένα μεγάλο τμήμα του λαού μας και κυρίως οι άνεργοι και οι νέοι δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό δεν έχουν και αντικειμενικό αποτέλεσμα. Δηλαδή λένε να είσαι χτύρ ή βρίζουν στα τηλέφωνα. Ναι, ναι. Θα σας το έχουν πει πολλές φορές. Είναι το 30 έως και 50%. Έως και η μισή είναι από όσους ερωτώνται. Και δεύτερο, μισή ώρα να Μάκη, και δεύτερο, πρόσεξε. Κάνουν ερωτήσεις από ό,τι ξέρεις και το ξέρεις πολύ καλά σε σταθερά τηλέφωνα. Σε σταθερά τηλέφωνα βρίσκεις μόνο νοικοκυρές και συνταξιούχους. Δεν είναι εύκολο και μάλιστα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μου έχουν πει ότι όταν παίρνουν σε ένα σπίτι λένε «Έχετε κάποιο νεότερο που να είναι αυτή την ώρα εκεί?» Γιατί πια σταθερό τηλέφωνο και μάλιστα πρωί και απόγευμα δεν μπορεί να βρεις. Για να μην παρεξηγούμε, είναι μόνο τα κινητά. Αυτό εννοούσα όταν λέω «εγώ δεν πιστεύω». Και εγώ γι' αυτό δεν τις εμπιστεύομαι. Δεν όχι μόνο τώρα. Αλλάζουν, κάνουν, μαγειρεύουν. Και εννοώ ότι δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Και όπως αποτυπώνει και τελικά το δημοψήφισμα ήταν το τέλος των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή απέδειξε ότι ούτε το χαρτί το οποίο ωστόσο, διαθέτουν για να τις γράψουν όμως μια δεν αξίζει γεύση, τίποτα. Ωστόσο, μια γεύση μπορεί να πάρει. Ωστόσο, για να μην τις πετάξουν μια εκτίμηση. Μια που και τα κόμματα τις κάνουν και τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία, γιατί και τα κόμματα τις παραγγέλνουν όλα τα κόμματα. Ακόμα και αυτά τα κόμματα τα οποία τις αφορούν. Όλα τα κόμματα, για να ξέρετε, κάνουν ημερήσεις. Όλα τα κόμματα. Κάνουν ημερήσεις κυλιόμενες συνεχώς. Επί σταθερού δείγματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τις μεταβολές τις βρίσκουν. Μην νομίζετε ότι οι μεταβολές αποτυπώνονται. Σημασία έχει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Στρατούλης και είναι πολύ σημαντικό. Ότι όταν παίρνουν ένα δείγμα, παραδείγματος χάρη 1.200, σε πόσους απαιτάνθησαν. Δηλαδή, όταν κάνεις 2.500 τηλέφωνα και σου απαντούν μόνο 1.200, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα υπάρχουν και αυτά τα ερώτημα. Θέλετε να τις δούμε δύο λεπτά για μια που λέμε για αυτές? Ας τις δούμε δύο, είναι οι πιο φρέσκες. Να δούμε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το... αυτή είναι η GPO, η τελευταία που βγήκε. Την είδαμε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Αυτό δείχνει. Είναι η μία και μόνη δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες και δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται. Η GPO. Για το Μέγκα. Αυτή η τελευταία δημοσκόπηση. Εγώ είπα άλλο αρχικά. Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια βρίσκει περίπου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει αυτό. Βεβαίως είναι. Μετά από δύο χρόνια. Ούτε καν. Κύριε, να μου αφήσετε να το πούμε και θα σχολιάσετε μετά. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Είναι ούτε στο όριο του στατιστικού λάθους για όσους έχουν σπουδάσει στατιστική. Είναι δηλαδή σχεδόν ίδια νούμερα αυτά που βλέπουμε. Αλλά. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες δείχναν μέχρι πρόσφατα αρκετά μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω δει την τελευταία αυτής της εταιρείας, αλλά δεν υπήρχε δημοσκόπηση που να μην έδινε το ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 3, 4, 5, 6, 7 έως και 20 μονάδες βλέπαμε. Λοιπόν, 25,3 με 25, στο 5,5 είναι η Χρυσή Αυγή, στο 5,3 το ΠΑΣΟΚ, στο 5,1 το ΚΚΕ, 4,6 το Ποτάμι, στο 4% η Λαϊκή Ενότητα, στο 3,2% είναι το κόμμα του κυρίου Λεβέντη, αν δεν κάνω λάθος, αν βλέπω καλά. Και στο 3% είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ακριβώς το όριο. Αυτό είναι GPO για το Μέγκα, δημοσιοποιήθηκε πριν από περίπου δύο ώρες. Να δούμε και την ΑΛΚΟ για το Newsit, τον ιστότοπο. Λοιπόν, 23% εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ με 22,6% τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι η διαφορά 0,4% υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι είναι σχεδόν ταυτίζονται τα δύο νούμερα. Και ακολούθως βλέπουμε 6,1% τη Χρυσή Αυγή. Το ΚΚΕ είναι στο 5,5%. Δεν είναι με τη σειρά, είναι με τη σειρά που είναι στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Το ποτάμι στο 4,4. Στο 2% εδώ οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Στο 4,2% εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ. Τα νούμερα που βλέπετε από πάνω είναι η προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Δηλαδή έδειχνε τη διαφορά στη 1,5 μονάδα και τώρα είναι στο 0,4. Και τα υπόλοιπα στο 3,6%, συγγνώμη, στο 3,9% είναι η Λαϊκή Ενότητα. 4 είχε δηλαδή στο ίδιο ποσοστό. Και 3,6% είναι το Ένωση Κεντρών, το κόμμα του κ. Λεβέντη, ανεβασμένο από 3% η προηγούμενη, με ένα ποσοστό αποφάσεων 14%. Αυτές είναι οι δύο δημοσκοπήσεις σημερινές. Χθες το βράδυ έβγαλε και μία υπάλληση με το ΣΥΡΙΖΑ μία μονάδα μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία για το Άξιο. Και βέβαια ετοιμάζεται πάλι το Σαββατοκύριακο να έχουμε δημοσκοπήσεις. Μην έχουμε και ενδιάμεσα, γιατί τώρα με το διαδίκτυο βγαίνουν και στους ιστότοπους δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, πριν πάμε στους καλεσμένους να εισηγήσουμε την κουβέντα μας, να πούμε ότι αύριο το βράδυ έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε επί του πιεστηρίου τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα μας παραχωρήσει εδώ στην εκπομπή μας μια συνέντευξη που ελπίζουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον. Η συνέντευξη θα μαγνητοσκοπηθεί λίγο νωρίτερα από τη μετάδοσή της. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε και τα δικά σας ερωτήματα, τα οποία ήδη ζητάμε να μας στείλετε στον αριθμό που βλέπετε. Θα μεταφέρουμε όσα από αυτά μπορούμε στον κύριο Τσίπρα και νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που θα μας δώσει. Ελπίζουμε, γιατί και τα ερωτήματα δεν θα είναι
έτσι ευνοϊκά για τον. Εντάξει, με αυτές τις συνεντεύξεις έτσι είναι. Νομίζω ότι και δεν είναι πολλά να απαντήσει και με βάση και τις δημοσκοπήσεις αυτές, ανεξάρτητα αν είναι σωστές να καταγράφουν την πραγματικότητα και επίσης για τις εντυπώσεις από τις περιοδίες, αλλά και ποιο είναι το όραμά του. Και να πούμε και 2-3 κουβέντες ακόμα που αφορούν την οικονομία και την αγορά. Τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα στην αγορά εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εδώ και κοντεύει να κλείσει χρόνος περίπου. Από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πέρσι είχε αρχίσει αυτή η μεγάλη βουτιά, η οποία δεν λέει να σταματήσει. Επιδεινώθηκε βέβαια με τα capital controls. Και τώρα μιλάμε για νούμερα, τι λένε εδώ. 63.000. Μία δημοσκόπηση, μία έρευνα που είχαμε η ΓΕΣΕΒΕ, που είναι του πρόεδρου κ. Καβαθάς. 63.000 νέα λουκέτα στο επόμενο τρίμηνο. Και 138.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν. Άλλες 138.000 θέσεις εργασίας. Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι σε αυτό το εξάμεινο μείωση της ζήτησης 75,4, των παραγγελιών 77,1 και επιδείνωση της ρευστότητας 81,7. Μάλιστα. Επίσης, ο κ. Κορκίδης έχει μια δήλωση ότι η αγορά δεν θα ανοίξει αν δεν κλείσουν οι κάρτες. Αυτό νομίζω είναι πολύ σωστό. Ότι πρέπει να τελειώσει γρήγορα η προεκλογική εκστρατεία, να σχηματιστεί η κυβέρνηση και να μπει η αγορά σε ένα ρυθμό λίγο πιο δυναμικό. Αττικής και Πειραιώς, δύο φράσεις. Η οικονομία ασθενεί, η βιομηχανία καταραίει. Ελάτε να βρούμε τις λύσεις με διάλογο. Η επιχειρηματική κοινότητα έχει λύσεις. Λοιπόν. Και βέβαια έχει την προγραμματική. Νομίζω ο κ. Λαφαζάνη σχέση με την κ. Στρατούλη. Ναι, την προγραμματική διακήρυξη, τις βασικές αρχές, θα πούμε νομίζω εδώ στην κουβέντα. Βέβαια το βασικό είναι αυτό που αναζητεί ο κόσμος, τη θέση ουσιαστικά με το νόμισμα, που ξεκάθαρα τονίζει ότι το ευρώ και η ευρωζώνη δεν είναι απλά ένα συμμαχικό σχήμα, αλλά σχήμα εκμεγείωσης της χώρας μας. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμά μας στο ευρώ. Θέλει εθνικό νόμισμα. Ξεκάθαρα. Ναι, ταυτόχρονα διευκρινίζει ότι δεν είναι αυτοσκοπός το εθνικό νόμισμα, ότι ο αυτοσκοπός, ο στόχος είναι ένα πρόγραμμα κατάργησης των μνημονίων, που θα αντικαταστήσει τα μνημόνια με ένα αναπτυξιακό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, με μεγάλες δημόσιες, κοινωνικές αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις, που θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη την οικονομία. Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης κοινωνικών, δημοκρατικών και εργασιακών δικαιωμάτων, που το νόμισμα, το εθνικό νόμισμα, θα είναι το εργαλείο και το μέσο και όχι ο σκοπός για να μπορέσουμε να πετύχουμε το πρόγραμμά μας και τους στόχους μας. Θα μας τα πείτε, αλλά πριν μας πείτε αυτά, ότι να αναλάβει η Frontex, τη φύλαξη των συνόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο κύριος Βέμπερ, επιφανής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα έχουμε εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα στο θέμα αυτό των προσφύγων και των μεταναστών. Λοιπόν, αλλά θα τα πούμε αυτά μετά. Να μείνουμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Στρατούλη. Και δεν την κάνει. Νομίζω θα κάνω την ίδια ερώτηση. Εγώ θα κάνω την κυρία Φωτίου, αλλά με πάση την Στρατούλη. Έτσι, δεν πειράζει. Όχι, όχι. Για κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι το ίδιο θα ρωτάγαμε. Και με μια δημοσκόπηση που εμφάνισε το Ίσκρα. Αλλά και με αυτή που εμφανίζεται η Δημοκρατία μπροστά. Ποιο είναι κερδισμένο από αυτή τη διάσπαση. Πάμε κάτω αυτό με άλλο τρόπο θα ρωτούσα. Ναι, θα σα πω. Τρίβει τα χέρια τη. Τρίβει τα χέρια σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Ναι, όχι, το ερώτημα αυτό είναι ποιος είναι πραγματικά κερδισμένος. Και γιατί, χαμένος δεν είναι ο κόσμος. Χαμένος είναι ο κόσμος, χαμένη είναι και αριστερά. Χαμένη και όποτε προσέγγισε την εξουσία η αριστερά. Θα σας πω γιατί όμως. Και η δεύτερη φορά όμως και το 89, μην ξεχνάτε. Ναι. Πάλι την ίδια ιστορία έχει. Ναι, όμως αυτό δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Δεν τρελάθηκαν κάποιοι να πούν ότι χωρίζουν οι δρόμοι μας. Καταλαβαίνετε, υπήρξε μια τομή. Μια απόφαση τομή. Και η απόφαση τομή ήταν το μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο. Και επειδή πολλοί από εμάς και βουλευτές και στελέχοι και μέλη από ό,τι έχει αποδειχθεί, δεν αντέχαμε να μην είμαστε από τη δική μας σκοπιά συνεπείς σε ό,τι είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά όσοι ήμασταν βουλευτές και εκλεχτήκαμε, αλλά και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, και επειδή θεωρούμε ότι το μνημόνιο όταν το υπογράφεις και το ψηφίζεις, παρά τις καλές προθέσεις που μπορεί να έχεις ή και να μην έχεις κάποιοι, αλλά πολλοί τις έχουν, σύντροφοί μας, το μνημόνιο είναι μνημόνιο. Ή εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται. Και επειδή πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατό με υπογραφή και με εφαρμογή μνημονίου να έχεις κοινωνικά ισοδύναμα μέτρα ή εσύ να το εφαρμόσεις πιο μαλακά από κάποιον άλλον, διότι η εποπτεία την οποία μας έχουν βάλει για την εφαρμογή του μνημονίου από την Ευρωζώνη, αλλά και η τεταρτόικα των δανειστών, είναι και ασφιχτική και ταπεινωτική και είναι και με τη μέθοδο, όπως ξέρετε, της σταγόνας.
Δεν κάνεις εφαρμοστικούς νόμους για αυτά που λέει το μνημόνιο. Δεν έχεις να πάρεις τη δόση. Αυτό είναι μια τομή. Δηλαδή, δεν είναι κάτι απλό. Ναι, πιστεύατε πριν να αναλάβετε την κυβέρνηση, που θα είχατε συζητήσει στο κόμμα σε πολλές σκέψεις, ότι δεν θα υπήρχαν όρια απ' έξω. Δηλαδή θα σηκώνατε τα χέρια απ' έξω και περάσετε ό,τι θέλετε να κάνετε. Όχι. Και επίσης, γιατί όμως πρέπει να περάσουν 6 μήνες, δεν γνωρίζατε τις συζητήσεις που γινόντουσαν. Και ότι τι ζητάγανε και εμείς συνεχώς υποχωρούσαμε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έχουμε πει και εδώ και με μένα και με τον κύριο Λαφαζάνη. Όχι τόσο γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν είχατε διαφωνήσει. Εμείς στα πλαίσια του κόμματός μας από το 2013, στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε καταθέσει μια εναλλακτική λύση, η οποία έλεγε ότι για να καταργηθούν τα μνημόνια, για να διαπραγματευτούμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, αν βρούμε αδιέξοδα, αν βρούμε τείχο μπροστά μας και εκβιασμούς, έχουμε εναλλακτική λύση που λέει. Ναι, δεν πέρασε. Αμφισβήτησε σύγκρουση με την ευρωπαϊκή θέση και εθνικό νόμισμα. Αυτή η θέση δεν είχε περάσει. Όμως ήταν μια θέση που την επαναλαμβάναμε και στις κεντρικές επιτροπές και κατά τη διάρκεια μια κυβέρνηση της χώρας. Που έκανε τις διαπραγματεύσεις. Θα σας πω. Η βασική μας κριτική στην κυβέρνηση. Η βασική μας κριτική στην κυβέρνηση είναι, δεν είπαμε εμείς ότι δεν διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση, φυσικά και διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση. Δεν και έπρεπε να βάζετε όμως μια κόκκινη γραμμή τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο. Πάντα βάζαμε κόκκινη γραμμή. Να ξέρετε ότι δεν ψηφίσαμε ούτε την απόφαση του Eurogroup, δεν την ψηφίσαμε ως βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε ως μέλη κεντρικής επιτροπής. Και να ξέρετε ότι στις δύο κεντρικές επιτροπές που γίνανε, παρότι ήμασταν υπουργοί, και τον Μάρτιο για να εγκρίνει τη συμφωνία του Eurogroup και τον Μάη για την τελική διαπραγμάτευση, καταθέσαμε εναλλακτική πρόταση, τροπολογία με βάση την οποία λέγαμε να διακόψει η κυβέρνηση τις διαπραγματεύσεις, διότι πάνε σε αδιέξοδο και πάνε σε υποταγή, σε μνημόνιο, να σταματήσει να αποπληρώνει τους πιστωτές και να επεξεργαστεί, να δουλέψει και να πείσει και τον ελληνικό λαό να στηρίξει εναλλακτική πρόταση που θα αμφισβητεί την ευρωζώνη και το ευρώ, γιατί αλλιώς πάμε σε ένα μνημόνιο που θα συνεχίσει τις ίδιες καταστροφικές. Από τη στιγμή όμως που συνέχιζε η κυβέρνηση αυτή τη γραμμή. Ναι, θα σας πω. Γιατί αφήσατε να φτάσει στο τέλος. Μέχρι την τελευταία στιγμή εμείς το παλεύαμε αυτό το πράγμα στο κόμμα μας. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ακόμα και τις ώρες που διαπραγματεύονταν. Υπήρχε δηλαδή, κύριε Στρατούλη, πριν αναλάβετε ότι θα πηγαίνετε σε έξοδο από το ευρώ, αν βρίσκατε πόρτα. Όχι, αλλά κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα δώσει τη μάχη να κάνει μια υποφελή για το λαό, τη χώρα και την Ευρώπη εντός και συμφωνία εντός της Ευρωζώνης. Αυτή ήταν η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ με τις αποφάσεις των συνεδρίων του είχε πει ότι παλεύοντας γι' αυτό δεν θα οδηγήσει και τον ελληνικό λαό σε εξανδραποδισμό και γι' αυτό βγήκε η γνωστή συνεδριακή θέση του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κατά κάποιο τρόπο μια σύνθεση και με την άλλη πλευρά, προσπαθούσε να βρει μια γέφυρα και με την δική μας αντίληψη που έλεγε ναι, μεν μέσα στην Ευρωζώνη, αλλά καμία θυσία για το ευρώ. Λοιπόν, αυτό έλεγε. Και ότι, είναι και ότι θα είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνησή του, αν κυβερνήσει, θα είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο και στο όποιο άλλο ενδεχόμενο θα απευθυνθεί. Επομένως, εμείς για να ολοκληρώσω. Ότι να παραδώσει ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία. Ουσιαστικά. Εμείς μέχρι την τελευταία στιγμή δίναμε τη μάχη για να έχει μέσα στη φαρέτρα του και ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση και εναλλακτική λύση απέναντι στους εκβιασμούς των πιστωτών. Το βασικό λάθος της διαπραγμάτευσης των 6 μηνών, το βασικό λάθος ήταν ότι δεν ήταν διαθέσιμη, δεν την είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα για μια εναλλακτική λύση. Με αποτέλεσμα, όταν φτάσαμε στις 17 ώρες και στους ομότοτους εκβιασμούς, στα πραξικοπήματα των δανειστών, η επιλογή που υπήρχε από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ήταν με κάθε θυσία μέσα στο ευρώ να διαπραγματευτούμε, με αποτέλεσμα να βγει αυτό το επονίδιο στο μνημόνιο. Παρακαλώ, να και όταν το κατάλαβαν, τέλειωσα. Όταν οι δανειστές κατάλαβαν ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν υιοθετούν και εναλλακτική λύση, σύγκρουση με την Ευρωζώνη, όταν το κατάλαβαν, τέλειωσα. Όταν το κατάλαβαν, αν καταφέρουν να δεν. Όταν οι δανειστές το κατάλαβαν. Ακούστε με, όταν οι δανειστές κατάλαβαν ότι δεν υιοθετεί ο Πρωθυπουργός εναλλακτική λύση, παρά μόνο η μόνη λύση δηλαδή που λέει είναι υπογραφή μέσα στα πλαίσια του ευρώ, τότε ετοιμάστηκαν να μας αφανίσουν. Και η διαπραγμάτευση που κάνανε εντός ή εκτός εισαγωγικών οι δανειστές δεν ήταν αν θα έχει η χώρα μας μνημόνιο ή όχι, αλλά πόσα περισσότερα η χώρα μας και ο λαός μας θα δώσουν σε αυτούς. Αυτό λοιπόν ήταν και το βασικό. Λοιπόν, λάθος. Πάμε στην κυρία Φωτίου. Και εγώ όντως έχω ακόμα απορίες από αυτόν πολλές, αλλά να μιλήσουν όλοι και. Θα μιλήσουν. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Φωτίου το ίδιο πράγμα που ρώτησε ο Μάκης τον Στρατούλη.
φαίνεται πως η παρουσία, η διάσπαση αυτή, έστω και αν μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι όπως φαίνεται δημοσκοπήσεις και ένα αρκετά μικρότερο, μπορεί να οδηγήσει σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο δεν φαινόταν σε καμιά περίπτωση να υπάρχει πριν από ένα μήνα. Είδαμε δηλαδή αυτό. Ότι η Νέα Δημοκρατία το πίστευε. Ναι, κανείς. Εντάξει, δεν ξέρω αν το πιστεύαμε. Σημασία έχει. Να πω δύο πράγματα. Αυτό φταίει. Φταίει δηλαδή. Ακούστε με. Ακούστε με ένα πράγμα. Πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Να σας πω τα εξής δύο. Το πρώτο. Οι διασπάσεις δεν βοήθησαν ποτέ το λαϊκό κίνημα στην ιστορία της αριστεράς. Ποτέ μετά από διασπάσεις αριστερών κομμάτων δεν βγήκαν οι μάζες στο δρόμο για να υπερασπιστούν τα λαϊκά τους συμφέροντα. Άρα πάντα οι διασπάσεις δεν είναι υπέρ των λαϊκών τάξεων και του λαϊκού κινήματος. Αυτό είναι το πρώτο και αυτό το ξέρουμε από όλη την ιστορία της αριστεράς στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η διάσπαση, η οποία είναι εξαιρετικά τραυματική, γιατί βέβαια με τον Δημήτρη τον Στρατούλη 8 μήνες μαζί δουλέψαμε, 2 νομοσχέδια φέραμε στη Βουλή κοινά, μαζί, και της ανθρωπιστικής κρίσης και για τα ΚΕΠΑ. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή η διάσπαση απόλυτα θετικά της... νομοσχέδια και απόλυτα νομίζω και ιστορία. Πολύ, πολύ ωραία νομοσχέδια. Καλά, λοιπόν, παρόλα αυτά, η διάσπαση σήμερα δεν γίνεται με τους όρους του παρελθόντος, γίνεται μπροστά στον ελληνικό λαό. Γιατί για πρώτη φορά η αριστερά απέκτησε ένα τεράστιο ακροατήριο, τον ίδιο τον ελληνικό λαό, ο οποίος την ακολούθησε και την επέλεξε για να είναι αυτή το όχημα για τις λύσεις του και για την υπεράσπιση των λαϊκών τάξεων. Για να κάνω ένα δευτερόλεπτο, να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Θέλω λοιπόν να πω, αφήστε με μισό λεπτό. Θα μιλήσετε. Ξέρω τα επιχειρήματα, δεν τα άκουσα. Ένα λεπτάκι, το επιχείρημα της άλλης είναι ότι δεν φύγαμε εμείς. Εσείς φύγατε, σας λένε, από αυτά που λέγαμε. Κύριε Ξενάκη, ακούστε με να σας πω. Οι σύντροφοί μου για λόγους συνείδησης ψήφισαν κατά των μνημονίων. Παραδεκτό. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι σε δύο κορυφαίες στιγμές. Η μία είναι ότι ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή λένε «μη στηρίζουμε την κυβέρνηση της αριστεράς και ψηφίζουμε κατά των μνημονίων», μία ωραία πρωία όταν πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης πλέον στην κυβέρνηση, οι σύντροφοί μου αποφασίζουν και λένε προς τον ελληνικό λαό «εμείς δεν τις δίνουμε πλέον ψήφο εμπιστοσύνης». Άρα εξ αντικειμένου ρίχνουν την κυβέρνηση αυτή της αριστεράς που ο ελληνικός λαός επέλεξε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι σύντροφοί μου επίσης τη δεδομένη στιγμή που έπρεπε ο Πρωθυπουργός να πάει να διαπραγματευτεί σε μια εντελώς σκληρότατη διαπραγμάτευση όπου πρόκατα το Σόιμπλε θα τους γδάρουμε και τα τομάρια τους θα τα ρίξουμε στους ποντέμους, δεν ψήφισαν τότε την εντολή για να διαπραγματευτεί ο Πρωθυπουργός. Το βράδυ της περιβόλη λίγο πριν από τη 12η και 13η Ιουνίου. Αυτό, κατά την άποψή μου, υπήρξε ένα πρόβλημα τεράστιο, διότι στείλαμε έναν πρωθυπουργό της χώρας, αποδυναμωμένο, πρώτον λέγοντας στο Σόιμπλε και στη Μέρκελ και στους φοβερούς δανειστές, περιμένετε, ότι πρώτον η κυβέρνηση αυτή έχασε μόλις την κυβερνητική πλειοψηφία. Τέτοιο μνημόνιο με τόσες ψήφους, δεν είχε ψηφίσει ποτέ. Δεν λέτε να μην το ξέρω. Και δεύτερον, μην το θυμίζουμε κιόλας. Για συνεταίρους, ναι, τους ανθρώπους οι οποίοι θέλανε το πιο εσχρό μνημόνιο ακριβώς για να λειτουργήσει ως κολυμβήθρα του Σιλόαμ, όπως βλέπετε σήμερα, να επέρονται και να νομίζουν ότι έχουν αποκαθαρθεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η δεύτερη ιστορική στιγμή που νομίζω ότι πρέπει όλοι να θυμόμαστε. Τώρα, υιοθετούμε εμείς το μνημόνιο που φέραμε? Όχι, κύριε Κουρίκη. Ακούστε με ακριβώς. Το μόνο σχέδιο που έχουμε και το λέμε στον ελληνικό λαό, ναι, είναι το απεγκλωβισμού και των θεμάτων, των ισοδύναμων μέτρων και τρίτων. Περιμένετε, θα σας πω. Θα το εφαρμόσουμε. Θα σας πω ακριβώς τι θα εφαρμόσουμε. Γιατί είναι υποχρέωσή μας, λέει. Ακριβώς τι θα εφαρμόσουμε. Και τρίτον, ένα μεγάλο πρόγραμμα που έχει πάρα πολλά σκέλη και που μόλις θα το πω. Πριν όμως από αυτά που θα πω, θα ήθελα να ρωτήσω ευθέως τον ελληνικό λαό εάν πιστεύει ότι διαπραγματευτήκαμε
μέσα στις χειρότερες συνθήκες το δίκιο του. Και αν αναδείξαμε το δίκιο του σε όλη την ανθρωπότητα, έτσι που να μιλάνε για εκείνο το βράδυ όλοι για πραξικόπημα. Αυτό είναι το ένα. Θα σας απαντήσει κάποιος το δεύτερο είναι, θα σας πω. Γιατί... Το δεύτερο είναι, αν ο ελληνικός λαός μας έδωσε εντολή το βράδυ του δημοψηφίσματος, όπως όλοι εμείς οι βουλευτές, αλλά και ο Τσίπρας, έβγαινε κάθε μέρα εκείνη την περιβόητη εβδομάδα και εμείς στους δρόμους και στις πλατείες που μιλάγαμε, εντολή για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα από τη μια, διαβεβαιώνοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα τον βγάλουμε από την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Αν υπήρξε αυτή... αν υπήρξε έστω και ένας βουλευτής μας που κάπου είπε οποιοδήποτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εάν λοιπόν είμαστε ειλικρινείς, εμείς δεν θα προδίδαμε ποτέ αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό. Θα το πω. Και τρίτον, όπως ξέρετε, και τελειώνω, όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως ξέρει και ο Δημήτρης ο Στρατούλης και όλοι μας, χρήματα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα πλέον. Δεν υπήρχαν ούτε ευρώ, ούτε τίποτα στην Ελλάδα. Προς το τέλος, λόγω της οικονομικής ασφυξίας... Ο Φανζάνης λέει, υπήρχαν 20 δισεκατομμύρια... Σας παρακαλώ, δεν το λέει αυτό ο σύντροφός μου. Δεν το λέει. Τα 20 δισεκατομμύρια όλοι ξέρουν ότι ήταν του ΕΚΟΥΤΟΥ και τα οποία είναι στην Τράπεζα της Ελλάδας. Σας παρακαλώ, δεν λέμε τέτοια πράγματα. Δεν το αφιζητεί ο κύριος Στρατούλης. Τα οποία δεν μπορείς να τα πάρεις γιατί αμέσως γίνονται πλαστός... Σας παρακαλώ, αμέσως γίνονται πλαστός χρήμα. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό, κύριε Κουρί. Εδώ θα την κάνουμε ήρεμα τη συζήτηση. Ναι, αλλά και θέση του κ. Λαφαζάνη. Σοβαρά τη. Διότι και σε μένα το έχει πει και το έχω δημοσιεύσει. Δεν τα πω κι εγώ. Λοιπόν, αφήστε τώρα αυτό. Τώρα λοιπόν, λέω. Δεν χρειάζεται. Δεν με βγάζετε ούτε στο. Λέω λοιπόν ότι το πρόβλημα τη επιστροφή στη δραχμή. Στη δραχμή. Χωρί να υπάρχει με ένα τεράστιο χρέο αυτή τη στιγμή και με ελλείμματα στον προϋπολογισμό, γιατί αυτό έγινε. Και χωρίς να μπορείς να δανειστείς από πουθενά, δεν υπάρχει τέτοια δυστυχώς εναλλακτική λύση. Μια τελεία, πάμε στον πρόεδρο. Ωραία, λοιπόν, εγώ δεν. Οι άλλοι δουλεύουν για εσάς τώρα. Αυτό είπα. Γι' αυτό είδα, γι' αυτό δεν συμμετέχω στη συζήτηση. Θα πω τώρα όμως. Δεν δουλεύουμε για εσάς. Μην ανησυχείτε. Δουλεύουμε γιατί έχουμε ειλικρίνεια απέναντι στον ελληνικό λαό. Αστιεύτηκα. Μα δεν το πάω. Δεν θα σας ξεπλύνει κανείς για το παρελθόν σας. Και ο ελληνικό λαό ξέρει ποιον θέλει για διαχειριστή τη τύχη του από εδώ και ύστερα. Και θα το δούμε αυτό. Αστείευτε τι ώρε. Εγώ προσωπικά δεν δέχομαι. Ένα λεπτό όμως τώρα. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν και παρακαλώ πάρα πολύ. Να τις απόψεις μου να τις πω. Καταρχάς θα σταθώ στο πρώτο σας ερώτημα. Είπα δεν θα σταθώ στις ενδοοικογενειακές τους διαφορές. Δεν σας αφορούν κιόλας άλλωστε. Θα σταθώ στη δημοσκόπηση. Θα σταθώ στις δημοσκοπήσεις γενικά. Εμένα εκείνο που με εντυπωσίασε στη σημερινή δημοσκόπηση δεν είναι το αποτέλεσμα το ποιο κόμμα προηγείται ή όχι. Ήταν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης. Τι έδειξαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης. Πρώτα απ' όλα έδειξαν μια δημοφιλία του Βαγγέλη του Μημαράκη υψηλότερη από αυτή του κ. Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας μονοπολούσε τη δημοφιλία. Θετικές γνώμες λέτε. Θετικές γνώμες. Μονοπολούσε τη δημοφιλία ο κύριος Τσίπρας επί 2,5 ολόκληρα χρόνια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, η δημοφιλία ήρθε στο Βαγγέλη του Μημαράκη. Το ένα στοιχείο που πρέπει να ερευνήσουμε, γι' αυτό είναι και το αποτέλεσμα, αυτό δικαιολογεί και το αποτέλεσμα. Αυτό γιατί το λέτε. Τι θα ψηφιστεί, θα σας το πω αμέσως. Έγινε γιατί ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, όπως είδατε, όπως και ο ίδιος το είπε, δεν είναι δήθεν. Είναι αυθόρμητος, είναι ειλικρινής. Και από ό,τι είδα ότι. Ο κύριος Σαμαράς δεν ήταν ειλικρινής. Ο τρόπος. Πώς δεν είναι. Το αυθόρμητος κολλάει. Το αυθόρμητος κολλάει στο Βαγγέλη το Μημαράκη, διότι περνάει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν είδατε ότι περνάει. Επομένως, ο κύριος Σαμαράς δεν περνούσε στον κόσμο. Το δέχεται. Βέβαια, είχαμε πρόβλημα. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα. Το οποίο φαινόταν και από τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. Το δεύτερο ποιοτικό στοιχείο που εντετόπισα στη δημοσκόπηση είναι ότι όλες οι επιλογές του Τσίπρα, μα όλες οι επιλογές του Τσίπρα είναι αντίθετες με αυτό που θέλει ο κόσμος. Πρώτη επιλογή. Προκυρήσει εκλογές. Το 70% του κόσμου δεν ήθελε εκλογές. Άρα τον κατηγορούν γιατί προκήρυξε τώρα εκλογές. Δεύτερον, ακόμα και ως προς τη διαπραγμάτευση. Ο ελληνικός λαός για πρώτη φορά, πράγματι,
ποιοτικά δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε. Ναι, και πράγματι δεν διαπραγματεύτηκε. Ένα λεπτό. Αρχικά διότι εδώ μια... και ένα μήνα ήταν άλλα τα αποτελέσματα. Μια διαπραγμάτευση. Το 70 και έλεγε. Μια διαπραγμάτευση. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το 70 ήταν. Είναι το... κόσμο που έφυγε από την πλευρά του, από την αριστερά. Το 70 ήταν κατά το Μάρτιο. Αν έφυγε τόσο κόσμο από την αριστερά, τότε γιατί κατέβαινε τι εκλογές. Εάν ήταν 70 τότε και τώρα είναι περίπου στο 40, γιατί κατέβαινε τι εκλογές. Το αποτέλεσμα αυτή τη. Το συνταρακτικό σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αποδοκιμάζουν τη διαπραγμάτευση που έκανε η κυβέρνησή του, η κυβέρνηση Τσίπρα δηλαδή. Διότι λένε ότι η διαπραγμάτευση. Γι' αυτό σα λέω ότι. Διότι ότι διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση. Ναι. Για του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε. Ναι, αυτό λέω. Μην ξεχνάτε ότι. Όχι πριν, σε άλλε δημοσκοπήσει. Ήταν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. 70. Ποιοι ήταν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι ήταν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο, 25 Ιανουαρίου. Ήταν ένα μείγμα δυσαρεστημένων ανθρώπων από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Καλό, κακό, δεν είναι η ώρα να τα πούμε. Ένα δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται εύκολα. Και αυτό είναι το μεγάλο μετακινούνται πρόβλημα. Από τη ζωή που κάνουν. Και μετακινούνται. Όταν τους έχεις ακούστε τη ζωή του, την έχει καταστρέψει, έχει κλείσει το μαγαζί του. Έχει μείνει άνεργο. Ακούστε σας παρακαλώ, που μετακινούνται εύκολα. Από πού φαίνεται, ναι, μετακινούνται αυτή, από πού φαίνεται η μετακίνηση αυτή. Φαίνεται ένα 8% πατέρα στις δημοσκοπήσεις στις σωστές εποχές. Ναι, τώρα έτσι. Δεν είναι έτσι. 8-10%. Διότι όταν παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παρουσιάζει 55% μόνο. Α, γεια σας. 55%. Να διακόψω όπως σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό, να πω εγώ, θα είναι πολύ έμπειρος. Θα το πω εγώ, ότι έχει πολύ μεγάλα περιθώρια ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πω εγώ, μην ανησυχείς. Το 25 αυτό να το κάνει. Θα το πω εγώ, μην ανησυχείς. Ενώ δεν έχετε μεγάλα περιθώρια. Θα τα πω εγώ όλα, μην ανησυχείτε. Είναι 55% συσπήρωση. Που σημαίνει ότι η αποσυσπήρωση του ήταν αποτέλεσμα όχι τη φυγή τη Λαϊκή Ενότητα. Όχι τη φυγή Λαϊκή Ενότητα, αλλά περισσότερο από την απογοήτευση των ψηφοφόρων που ψήφισαν στις 25 Ιανουαρίου. Δεν σημαίνει όμως ότι έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια από εσά να αυξήσει αυτά από εσά. Δεν θα τα πω. Πάω παρακάτω λοιπόν. Ναι. Στο τρίτο στοιχείο τη δημοσκόπηση. Εσύ έχετε 75%. Τι λέει το τρίτο στοιχείο τη δημοσκόπηση, τι λέει. Ναι. Λέει το τρίτο στοιχείο τη δημοσκόπηση και είναι καταπληκτικό το νούμερο ότι την επιλογή του Τσίπρα που είπε ότι εγώ θέλω. Ή να είμαι αυτοδύναμη κυβέρνηση, ή θα πάω μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες, μόνο το 14% το δέχεται. Και από αυτούς, ξέρετε, μόνο το 22% των ψηφισάντων το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι η αποσυσπήρωση. Διότι όταν αυτή τη στιγμή ο κόσμος κατά 70% ζητάει κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, ζητάει οικουμενική κυβέρνηση, αυτό είναι το οποίο είναι η πολιτική μας πρόταση. Για να, για να μην πω τη λέξη αφήγημα. Αυτή είναι η πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εθνική συνεννόηση. Αυτό είναι ένα θέμα της επόμενης μέρας. Εμείς δηλαδή λέμε. Ότι και, να κάνουμε και μετά να ολοκληρώσω και ένα λεπτό. Το να ολοκληρώσω. Δημάρ, γιατί έφυγε. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Το Πασό γιατί βούλιαξε. Να ολοκληρώσω. Από 20 και πήγε στο 4%. Να ολοκληρώσω, Μάκη μου. Γιατί θέλει ο κόσμος εθνική συνεννόηση. Γιατί με την κυβέρνηση εθνική συνεννόηση μπορεί να έρθει η συνένεση. Για μένα το εθνική συνεννόηση δεν λέει τίποτα, για να ξέρετε. Η συνένεση λέει. Δηλαδή συνεννοούμεθα. Συμφωνούμε για να πάρθουν μέτρα σε βάρος στον κόσμο. Και μετά από αυτό, και μετά από αυτό το οποίο συνεννούμε, πάμε στη συνένεση. Πού να πάμε σε συνένεση, εδώ μπαίνω εγώ σαν Νέα Δημοκρατία τώρα πια. Και λέω το εξής. Ότι εμείς ζητάμε συνένεση για να είμαστε ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Είπατε ότι δεν θα ψηφίσετε τους εφαρμοστικούς νόμους. Άσε να μ' ακούσεις όλα. Επόμενος συνένεση λέω. Θα τα πω όλα. Εντάξει, όλους διακόψαμε. Γιατί διακόψαμε και το Δημήτρη Σταθμό. Διακόψαμε όλους. Τι σημαίνει συνένεση. Πού εμείς ζητάμε συνένεση να εφαρμόσουμε, στις μεταρρυθμίσεις. Εγώ νομίζω ότι το σημείο του τρίτου μνημονίου τη συμφωνία μια τη πόλη. Θα τις πω όλες τις. Θα τις πω όλες τις. Όχι, Δημήτρης Μητρόλας, πέστε μία. Θα τις πω. Πέστε μία σημαντική. Όλες θα τις πω. Γιατί να πω. Εμείς τις πείτε όλες, γιατί δεν έχουμε μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση. Τι σημαίνει αυτό, είναι πολύ γενικό. Θα απολύσουμε ξανά τους προσληφθέντες. Δεν χρειάζεται απολύσεις, κυρία Φωτίου. Για πείτε μου δηλαδή, γιατί πια έχουμε και εμείς εμπειρία από διοίκηση κράτους. Μέχρι τώρα είχατε μόνο εσείς. Εμπειρία από εμπειρία διαφέρει. Αυτό λέω και εγώ. 40 χρόνια εμπειρία μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Μια εμπειρία 7 μηνών τραυματική. Τραυματική γιατί αποκαλύψαμε για πρώτη φορά κοινωνία. Και καταλάβαμε για τι κοινωνία. Κράτος στήσατε τόσα χρόνια. Αν αποτελεσματικό. Άρα μου επιτρέπετε όταν μιλάτε μετά να σας διακόπτω. Έτσι, δεν είναι. Σωστά. Δεν το θέλω όμως. Συνεχίστε, συνεχίστε για να κλείσετε. Λοιπόν, κλείστε. Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση όπως είπε. Μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Για τα οποία γιατί δεν γίνανε. Λοιπόν, από τη μία μεταρρύθμιση, η αριστεία να επανέλθει. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει από την αυτό το πήρε πίσω και ο ίδιος. Ποια αριστεία από αυτό που λέξει η χώρα. Ένα λεπτό. Πολλά παίρνουν.
Και οι αριστεί καθηγητές. Είναι οι αριστεί καθηγητές. Είναι οι αριστεί υπουργοί που βγαίνουν. Και όπως είπατε για τη δημόσια διοίκηση. Ήταν μια τυχή στιγμή και το μάζεψε ο υπουργός. Τι είπα να πει, το μάζεψε, έμεινε. Όχι, δεν έμαζε τίποτα γιατί από την αρχή. Όχι μόνο έμεινε. Αφόγια την αριστεία. Όχι μόνο έμεινε. Όχι μόνο έμεινε. Αλλά θα πω σε ένα κέριο θέμα το οποίο ήταν τη ημέρα σήμερα. Ναι, για το 23% στην παιδεία, στην ιδιωτική παιδεία που. Πιαστήκατε αδιάβαστη. Εμείς, Φρατσί, εμείς. Είπατε ότι η συμφωνία το έχει μέσα. Λοιπόν, η συμφωνία το έχει μέσα. Λοιπόν, επειδή ήμουν σίγουρος θα ρωτήσατε γι' αυτό, έχω φέρει τα θέματά μου γι' αυτό εδώ. Δεν κουβαλάω ποτέ. Εγώ όπως ξέρεις δεν κουβαλάω ποτέ χαρτιά, αλλά τώρα κουβάλισα για το 23%. Δεν το έχει συμφωνία μέσα. Η συμφωνία το έχει, Πρόεδρε. Γιατί δεν με αφήνει. Αυτό ρωτάει, είχαμε αντιδράσει από την πρώτη μέρα που συζητήθηκε η συμφωνία. Ναι. Και είπαμε, και μάλιστα προτείναμε, ότι για το επαχθές αυτό θέμα, το οποίο αναφέρεται και στο σελίδα 35, ένα λεπτό, αναφέρεται και στη σελίδα 35 του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Κοιτάξτε, να δείτε, πηγαίνετε στη σελίδα 35, να δείτε ότι λέει για την ιδιωτική εκπαίδευση, ότι η ιδιωτική εκπαίδευση, από την ιδιωτική εκπαίδευση, καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, όπως σας είπα, για την ιδιωτική, για τα, ό,τι αναφέρεται ιδιωτικό, όχι να το πω, για να το πω για την ιδιωτική. Και δεν θα πάμε πίσω σε αυτό. Τι σημαίνει, αυτές είναι οι λαϊκές τάξεις, θέλουν δημόσια παιδεία. Μπράβο και καλά το λέτε, να αφήσετε το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση που νομίζετε, εσείς κακώς ότι είναι τα ιδιωτικά σχολεία. Ενώ δεν είναι τα ιδιωτικά σχολεία, είναι τα φροντιστήρια. Αφήστε όλα τα παιδιά πάνε. Αφήστε τον πόνο για τα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια τα πολλαπλασιάσατε με τις εκλογές. Ένα λεπτό. Μου δίνετε το δικαίωμα να σας διακόπτω πραγματικά όπου διαφωνώ. Και σας πληροφορώ για το 23%. Για να πούμε και την είδηση. Επειδή σα είχε κύκλει η κυρία Σαμαϊδού ότι υπάρχει παράταση μέχρι 16 Οκτωβρίου τελικά. Το είδα και το ζητήσανε τώρα, γιατί ήταν μία από τις παναχωρήσεις που έκαναν τις τελευταίες ημέρες. Γιατί έγιναν πολλές παναχωρήσεις. Η πρώτη παναχώρηση και η βασική ήταν ότι πρέπει να πάρουν πίσω πάση θυσία αυτό το οποίο είπε ο Τσίπρας ότι θα κάνει κυβέρνηση όλη αυτοδύναμη με τους ανεξάρτητες Έλληνες. Ξέρετε πόσο καλά πέρασε τον ελληνικό λαό αυτή η φωτογραφία σήμερα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πέρασε στην αρχή. Εντάξει, το είπατε, θα το πω και εγώ. Να το πω και εγώ. Τι δείχνει, ότι μπορούμε να έχουμε πολιτικό πολιτισμό. Που να μιλάνε μεταξύ τους. Αυτοφοράκια τον είπατε. Αυτοφοράκια τον είπε προχθές. Όχι, δεν τον είπε. Άλλον αυτοφοράκι. Δεν εννοούσε εκείνον αυτοφοράκι. Αυτοφοράκι εννοούσε εκείνον ο οποίος θα αναλάμβανε. Και μην νομίζετε ότι δεν πέρασε καλά. Όχι. Δεν σας ενοχλεί από 27,6 28 είχε. 26,7, τότε είχε πέσει 22,6 αντιπολίτευση και να χάνει από το ποσό που είχε. Με προκαλείς και είμαι μαζί σου. Λοιπόν, εμείς πήραμε 27,8 στις προηγούμενες εκλογές. Και τώρα είμαστε στο 25,5. 22 είπε το. Γιατί πας το 22 και δεν πας το τωρινό. 25,3. Το 25,3 τι σημαίνει. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις και μου δίνει την ευκαιρία να πω τι σημαίνει με τις αναποφάσεις. Η αναποφάσιστη ψηφοφόρο, το λέω εδώ και δεκαετίες εγώ αυτό, είναι ψηφοφόροι με κρίση. Διότι αφού δεν έχουν αποφασίσει, σκέφτονται. Στου σκεπτόμενου. Όχι, που φυσάει ο άνεμο είναι. Στου σκεπτόμενου. Στου λεπτόμενου. Που θα γυρίσει η πλάστικα. Στου σκεπτόμενου. Εμεί που έχουμε αποφασίσει, σκεπτόμενου ψηφοφόρου στο τι θα ψηφίσουν ενώ σκεπτόμενοι. Οι σκεπτόμενοι λοιπόν ψηφοφόροι που είναι αναποφάσιστοι στο τι θα ψηφίσουν δεν απευθύνεσαι στο θυμικό του με συνθήματα. Απευθύνεσαι στη λογική του. Και στη λογική. Παρακαλώ. Απευθύνεσαι. Με σχέδιο, με πρόγραμμα λοιπόν, και με, το, με ένα λεπτό, το κλείνω με αυτό. Το κλείνω. Πρόεδρε, το κλείσουμε, με το τρίπτυχο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το τρίπτυχο της Νέας Δημοκρατίας? Είναι εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, συνεννόηση εθνική, εθνική συνεννόηση και ανάπτυξη. Τετράπτυχο, για να μπορέσει. Να μπορέσει όχι το πρώτο είναι μία ενότητα. Μισή χρόνια τα έχει ξεχάσει. Το πρώτο είναι μία ενότητα. Και το μακεδονικό ξέχασε. Τα πάντα κάναμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ζήτησε και ενδιαφέρον τα ερωτήματα σε πάρα πολλά. Όσα προλάβουμε θα μεταφέρουμε. Θα απαντήσω και εγώ σε κάτι σχόλιο εδώ πέρα που είπα για αυτά που έχει δημοσκοπήσει. Σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε.